Παρόλο που η πανδημία βρίσκεται σε αποκλιμάκωση, οι ειδικοί επισημαίνουν για πολλωστή φορά ότι ο ιός είναι εδώ και φιστούν την προσοχή. Παρόλο που τα μεγέθη πραγματικά πάνε καλά και είναι καλό, υπάρχουν κάποια ζητήματα. Ο COVID είναι εδώ, δεν έχει φύγει. Και πολλές φορές ακούμε και κάθε μέρα για κάποιες καινούργιες μεταλλάξεις. Νομίζω ακούσατε και σήμερα ότι πάλι υπάρχουν κάποιες μεταλλάξεις όμικρον. Συμπεριφέρεται. Άλλες φορές είναι όμικρον 4, άλλες φορές είναι μια όμικρον 2 που έχει κάποιες υποκατηγορίες, πάλι 5-6. Όλες αυτές είναι γεγονός ότι μέχρι σήμερα την εκτίμησή μας είναι πιο ήπιες, να είμαστε ειλικρινείς. Άρα παρά τα αυτά και μεταδοτικότητα έχουν και συμπτώματα μπορούν να κάνουν. Και πόσο μάλλον για τις ηλικίες που ξέρετε πάντοτε κρούω τον κόδωνα του κινδύνου, ηλικιωμένους, παιδιά, έγκυες, ανοσοκατασταλμένοι. Οπότε αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Δεν είπα εγώ να έχουμε έναν φόβο, αλλά ακόμα και αυτή την περίοδο αυτές οι ομάδες θα πρέπει να έχουν πολύ μεγάλη προστασία για να μην έχουν προβλήματα υγείας. Μια νέα πραγματικότητα μετά την άρση των μέτρων έρχεται στην καθημερινότητα των πολιτών, η οποία ωστόσο, σύμφωνα με τους ειδικούς, θα κρατήσει όσο και το καλοκαίρι. Το σίγουρο πάλι. Το δεύτερο είναι, όπως ξέρετε, ότι εγκαινιάζουμε μια νέα περίοδο μέτρων. Από 1η Ιουνίου σχεδόν βγάζουμε τις μάσκες μας, ακόμα και εμείς δηλαδή εδώ που είμαστε σε αυτό το χώρο. Οι μάσκες παραμένουν μόνο σε κάποιους χώρους, θα εκτιμηθεί μόνο για την παιδεία, για τα σχολεία, φυσικά τα νοσοκομεία, ή όπου προσφέρεται πράγματα που έχουν σχέση με την υγεία, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων θα υπάρχει. Όμως αντιλαμβανόμαστε σιγά σιγά ότι φτάνουμε σε μια εποχή που δεν την είχαμε φανταστεί. Και όπου υπάρχει συνωστισμός, όπου υπάρχει κάτι άλλο, όπου είναι αυτές οι ομάδες, νομίζω ότι μια μάσκα πρέπει να είναι πάντοτε σε κάποιο σημείο να την έχουμε μαζί μας και είναι πολύ χρήσιμο να τη φορέσουμε. Εγώ προσωπικά θα τη φόραγα και σε μια τράπεζα, αν περίμενα ώρα ή κάπου. Δεν είναι και τόσο κακό να τη φορέσουμε κάποιες ώρες ή κάποιες συγκεκριμένες στιγμές. Και προφανώς απαραίτητα στους υγειονομικούς χώρους. Μαζί με όλα αυτά, να ξέρουμε ότι τον Οκτώβριο προφανώς τα πράγματα θα ξαναεπιστρέψουν. Θα πάρουμε μια ανάσα, αλλά επειδή ο κορονοϊός είναι σχεδόν πλέον σαν τη γρήπη, θα ξαναγυρίσει, εύχομαι επιδημικά, και πάλι θα αναγκαστούμε και θα μπούμε στη λογική. Δεν ξέρω αν τα μέτρα θα είναι τόσο ολοκληρωτικά, αν η μάσκα πραγματικά επιστρέφει σε όλους τους χώρους, όμως το εμβόλιο πάλι θα έρθει. Προβληματισμός ωστόσο υπάρχει για την επόμενη μέρα. Η long COVID και η μετά COVID εποχή. Δεκάδες συμπολίτες μας πλέον μιλάνε για κόπωση, για πονοκέφαλο, πολλές φορές και για άλλα ψυχικά προβλήματα. Πολλές φορές υπάρχουν και άλλα προβλήματα, έτσι, τα οποία είναι πιο κλινικά. Άρα εδώ πέρα έχουμε μια άλλη μεγάλη κατηγορία ανθρώπων. Εμείς αυτή τη δομή COVID που έχουμε, και ξέρετε ότι έχουμε και εξειδικευμένους γιατρούς, έχουμε και προσωπικό νοσηλευτικό, αυτό νομίζω ότι είναι ένα focus που πρέπει να κάνουμε αυτή την εποχή, γιατί είναι πολύ μεγάλο ειλικρινά είναι πολύ μεγάλο το πλήθος του κόσμου που έχει τέτοια προβλήματα. Και μακάρι να μπορέσουμε με ένα λιθαράκι μικρό να προσπεράσουμε μερικά ή τουλάχιστον να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους στοχευμένα να αντιμετωπίσουν κάποια πράγματα.